Ή των Αποστολών πρωτοφρόνη και τη οικουμένη διδασκαλή. Το δεσπότη των και τες ψυχές ημών των E...

με νήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και επί ο Θεός δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα των Μέγαν εις αρχάς της ημέρας και τον φωστήρα των Ελάσο εις αρχάς της νυχτός. Με αυτά τα λόγια του βιβλίου της Γενέσεως, ο Ιερός Χρυσόστομος αρχίζει τον πανηγυρικό του λόγο στους Αγίους Κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Και τονίζει «Αυτήν την διαφορά βλέπω και εις τους δύο νοητούς και μεγάλους φωστήρας Πέτρον και Παύλων. Αυτοί οι δύο Απόστολοι ορίστηκαν από τον Κύριο για να φεγγοβολούν με τα σπυριφθόγκους διηγήσεις των ημέρα και νύχτα όλων το της Εκκλησίας στερέωμα». Αυτοί οι δύο Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, είναι οι δύο μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας. Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε λίγα λόγια να υποθούν όλα εκείνα που αφορούν τους δύο αυτούς κορυφαίους Αποστόλους. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σε ελάχιστα στιγμιότυπα που τονίζουν την κοινή εορτή και μνήμη τους. Πρώτος ο Πέτρος, μαθητής και Απόστολος του Κυρίου γιος του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα. Αξιώθηκε πολλές στιγμές να ζήσει τα θαυμαστά μεγαλεία που επιτελούσε ο Κύριος. Ο ίδιος ο Χριστός παρομοίασε σαν ασάλευτη πέτρα την ομολογία που προσέφεραν τα χείλη του, όταν είπε ο Πέτρος «Σιή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Χριστός του απάντησε «Μακάριο ή σίμων βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ου καπεκάλυψέσι, αλοπατήρ μου ο εν της ουρανής. Σύ, πέτρος, και επί τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν. Αλλά και για τον Απόστολο Παύλο, όταν του αποκαλύφθηκε ο Χριστός έξω από την Δαμασκό, όταν είχε πάει εκεί για να συλλάβει τους χριστιανούς. Και του είπε ο Χριστός, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σύ προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρό και επίπονο να χτυπάς μπουνιά στην μύτη του μαχαιριού». Και βλέπουμε ότι τον Απόστολο Παύλο, από μέγα διώκτη της Εκκλησίας του Χριστού, ο Χριστός τον έκανε μέγα Απόστολο. Και είπε ο Κύριος στον Απόστολο Ανανία, ο σάβλος είναι σκεύος εκλογής μου, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Και ύστερα ο Απόστολος Παύλος βαπτίστηκε χριστιανός από τον Απόστολο Ανανία. Σκεύει εκλογής λοιπόν και οι δύο Απόστολοι, που με ζήλο και ενθουσιασμό διανύουν τους δρόμους της οικουμένης, προκειμένου να φέρουν στους ανθρώπους το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Ο Πέτρος την ώρα της δίκης του Χριστού τον αρνήθηκε τρεις φορές, μα από αυτήν την μεγάλη του πτώση τον έσωσε ο Κύριος, όχι με το χέρι του, όπως τότε άλλοτε στην λίμνη Γενισαρέτ, που είχε αρχίσει να βυθίζεται στα νερά και φώναζε «Κύριε σώσον με», αλλά με το βλέμμα του, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έβγαζαν έξω από το δικαστήριο κατάδικο τον Κύριο όταν γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο, που στεκόταν στην αυλή και θερμενόταν. Τότε ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει ο Χριστός στον μυστικό δείπνο, ότι πριν λαλήσει ο Πετινός θα τον έχει απαρνηθεί τρεις φορές. Αμέσως ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά, και από τότε σε όλη του τη ζωή, στο λάλημα κάθε Πετεινού γονάτιζε και έκλεγε ο Κύριος τον συγχώρησε και τον κάλεσε πάλι στην χωρία των μαθητών του, όταν μετά από την Ανάστασή του φανερώθηκε στους επτά μαθητές που ψάρευαν στην λίμνη της Τιβεριάδος. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Πέτρος. Και του είπε τρεις φορές «Σίμων Ιωνά, φιλείς με». Και ο Πέτρος απάντησε «Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε» και την τρίτη φορά του είπε «Σίμων Ιωνά αγαπάς με». Και ο Πέτρος απάντησε «Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Και του λέει έπειτα πήμενε τα πρόβατά μου». Όταν ήσουν νέος, έζωνες στην ζώνη σου και πήγαινε σε εσύ όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, άλλος θα σε ζώσει και θα σε οδηγήσει εκεί που δεν θέλεις. Και του είπε αυτά προδηλώνοντάς του τον σταυρικό θάνατο, τον οποίον θα υποστεί αργότερα στην Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος. Και με τις τρεις ερωτήσεις που του έκανε ο Κύριος στην λίμνη της Γενισαρέτ, τον απεκατέστησε στο Αποστολικό Αξίωμα. Επίσης επειδή ο Πέτρος ήταν στενοχωρημένος και δεν ήξερε αν ο Θεός δέχθηκε την μετάνοιά του όταν τον αρνήθηκε την Μεγάλη Παρασκευή στην αυλή του Καϊάφα, γι' αυτό ο Χριστός είπε στις μυροφόρες είπατε τις μαθητές μου και το Πέτρο να έλθουν να με συναντήσουν στο όρος της Γαλιλαίας και τους είπε έτσι για να μην νομίσει ο Πέτρος ότι ο Θεός δεν δέχθηκε την μετάνοιά του και για να καταλάβει ότι αφού μετενόησε τον συγχώρησε και πλέον τον δέχεται ξανά κοντά του ως Απόστολο. Αυτό είναι και ένα δίδαγμα για εμάς, που πολλές φορές αρνούμαστε το Χριστό με τις πράξεις μας, που πολλές φορές η ζωή μας δεν συνάδει με το Ευαγγέλιο και καθημερινά υποπίπτουμε κι εμείς στο αμάρτημα της αρνήσεως του Χριστού. Κι όμως ο Κύριος μας περιμένει όλους μας, αφού κλάψουμε και μετανοήσουμε και θρηνήσουμε για τις αμαρτίες μας, όπως ακριβώς έκανε και ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Παύλος, γεμάτος από φλογερό ζήλο, όμως ζήλο ου κατεπίγνωσιν. Με φανατισμό και μίσος, εξεδίωκε και τους χριστιανούς, εμπνέω να και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν και με πόνο αργότερα ο ίδιος έγραψε ότι ούκι μη ικανός καλής Απόστολος. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού» ερχόταν ο Σαούλ στην Δαμασκό με συστατικές επιστολές από το Ιερατείο της Ιερουσαλήμ για να συλλάβει και να οδηγήσει σιδηροδέσμιους τους χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ. Αλλά όμως, αντί να πιάσει τους χριστιανούς, πιάστηκε εκείνος. Ο ουράνιος κυνηγό ο Θεός, τον συνέλαβε, όπως ο κυνηγό ο οποίος πιάνει τα δυνατότερα αγρίμια. Όταν είδε ο Σαούλ το Χριστό και του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», τυφλώθηκε από το άκτιστο στο φως του Χριστού και έπεσε κάτω. Όταν όμως σηκώθηκε πάνω, από τότε έγινε για πάντα ένας πιστός μαθητής του Ιησού Χριστού σε όλους τους αιώνε. Αυτό ήταν το Πάσχα του Αποστόλου Παύλου και η προσωπική πεντηκοστή του. Έτσι λοιπόν ένιωσε την Ανάσταση του Χριστού η μεγάλη επιστροφή του Διώκτου είχε συντελεστεί. Η αγάπη του Χριστού τον κέρδισε για πάντα. Ο Απόστολος Πέτρος, γεμάτος συντριβή και λύπη, όταν ο Κύριος για τρίτη φορά τον ρωτά αν τον αγαπά, απαντά, «Ναι, Κύριε, εσύ γνωρίζεις πως σε αγαπώ». Τότε ο Χριστός του αναθέτει την τιμημένη αποστολή, «Βόσκε τα αρνία μου» μα και τον Παύλο τόσο πολύ τον συνήρπασε ώστε μεγαλοφόνος να διακηρύττει «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζή δε εν εμί Χριστός». Φλογεροί και οι δύο Απόστολοι με το όνομα του Χριστού στα χείλη κηρύττουν και θαυματουργούν. Να όμως που σε κάποια στιγμή βρέθηκαν αντίθετοι και διαφωνούντες και μάλιστα ενώπιον των χριστιανών στην Αντιόχεια ο Πέτρος κάθισε στο κοινό τραπέζι της αγάπης με τους εξιουδαίων χριστιανούς, περιφρονώντας κατά κάποιο τρόπο τους εξεθνών χριστιανούς, αυτούς δηλαδή που ήσαν δολολάτρε και βαπτίστηκαν χριστιανοί. Η στάση αυτή του Αποστόλου Πέτρου λύπησε τους υπολείπους χριστιανούς. Εξάλλου η Αποστολική Σύνοδος το 50 μετά Χριστόν είχε πάρει απόφαση για το θέμα αυτό αλλά ο Πέτρος φάνηκε ότι τηρεί τον Μοσαϊκό νόμο και δεν τηρεί την απόφαση της Συνόδου. Ο Παύλος τότε σηκώθηκε και ενώπιον όλων ήλεγξε τον Απόστολο Πέτρο. Ο Πέτρος κατάλαβε το λάθος του, σηκώθηκε και με δάκρυα συγνώμης αγκάλιασε τον Παύλο. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε πως μία φορά ακόμα με το στόμα του Παύλου μιλούσε ο ίδιος ο Χριστός η τόσο συγκινητική αυτή στιγμή έμεινε σαν εικόνα, για να μας θυμίζει αυτό που λέει το τροπάριο της εορτής τους. «Ηρήνην τη οικουμένη δωρήσαστε». Η αλληλοκατανόησή τους χάρισε στην Εκκλησία την ειρήνη. Γι' αυτό και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος εικονίζονται σε πολλές εικόνες αγκαλιασμένοι, για να μας δείξει ο εικονογράφος ότι μπορεί οι Απόστολοι να είχαν κάποιες μικροδιαφορές μεταξύ τους, όμως εν αγαστή συμπνία και με αγαθή τη πίστη, κάθισαν κάτω, έλυσαν τις διαφορές τους και μόνιασαν. Και μας διδάσκει αυτό ότι μεταξύ ημών των χριστιανών, διότι και εμείς εν δυνάμει μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, όλοι οι χριστιανοί. Πρέπει λοιπόν και εμείς να διδαχθούμε από το παράδειγμα αυτό και να έχουμε αναμεταξύ μας ενότητα, αγάπη και ομόνια. Στο τέλος της ζωής τους και οι δύο αυτοί Απόστολοι βρίσκονται στην Ρώμη, όπου ο Άγγελος Κυρίου αποκαλύπτει στον Πέτρο το μαρτυρικό του τέλος. Αλλά και ο Παύλος ένιωθε ότι έφτασε η ώρα για να τελειώσει μαρτυρικά η επίγεια ζωή του. Όπως άλλοτε έγραφε, «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε», τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, από κοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Ο καιρός δηλαδή του τέλους της επίγεια ζωής μου έφτασε. Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, βάδισα στον ίσο δρόμο της πίστεως και κράτησα την πίστη μου καθαρή, ανώθευτη και ακέραιη. Λοιπόν, Α μου δώσει ο κύριο τον τη δικαιοσύνη Στέφανο. Επιευτοκράτορο Νέρονο, συλλαμβάνονται και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι και μαζί οδηγούνται για ανάκριση. Ο Μεν Πέτρο ω Ιουδαίο καταδικάστηκε στον διασταυρού θάνατο. Ο Δε Παύλος ω Ρωμαίο Πολίτη στον διαποκεφαλισμού θάνατο. Ο Απόστολο Πέτρο σταυρώθηκε με το κεφάλι προ τα κάτω διότι το θεωρούσε ασέβεια να έχει το ίδιο επίγειο τέλος με τον διδάσκαλο και κύριο. Και κοίταζε προς τα πάνω, ατένιζε τον ουρανό, όπου τον περιμένει ο Κύριος στην βασιλεία του. Ο δε Απόστολος Παύλος αποκεφαλίστηκε στην όστια οδό της Ρώμης και όπως θέλει η παράδοση, η αποτμηθής ακεφαλή του αναπήδησε τρεις φορές το έδαφος από όπου ανέβλησαν τρεις πηγές και από την κεφαλή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα. Από τότε φωστήρες τρισμέγιστοι του νοερού στερεώματος φωτίζουν και καλούν τους ανθρώπους να αφήσουν το σκοτάδι για να έλθουν στο τη τον φως της αληθείας του Χριστού. hic sefsefios crinivi των θείων πρωτοθρόνη. Άλε τι σαστε σατήριον ημίν ελάμψην και λιτρόσιν παθών και με ασφαλής και θεοφθόγκους την κορυφή των Αποστόλων Κύριε, προσελάβου ελάβου εις απολαύσιν των αγαθών σου και ανάγκης, ponus gore quin non keton fonton et vercho i pertas olocarpus

και βφή και όφότε Παύλε, ο χυμάτε σεραφικών, η πύρινο γλώσσα του θεάνθρωπου λόγου, πυρό με τι γέννη. Oh, uh